Κυρίες και κύριοι, η Ελληνική Δημοκρατία εξέδωσε χθες επταετές ομόλογο ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σταθερού επιτοκίου με ημερομηνία έκδοσης 15 Φεβρουαρίου 2018. Η απόδοση του ομόλογου ανήλθε στο 3,5%. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για το ομόλογο ήταν ιδιαιτέρως αυξημένο, κάτι που πιστοποιείται και από το γεγονός ότι οι προσφορές ήταν υπερδιπλάσιες από το στόχο που είχε εξ αρχής τεθεί από την ελληνική πλευρά. Από τη συγκεκριμένη έκδοση προκύπτουν τρία πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Πρώτον, αντλείται νέο χρήμα το οποίο θα προσθεθεί στο απόθεμα ρευστότητας για την περίοδο μετά το πρόγραμμα. Δεύτερον, καθίσταται σαφής η επιστροφή στην κανονικότητα που προσδιορίζεται όχι μόνο από το γεγονός ότι η χώρα μας μπορεί να αντλεί κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές, αλλά και από το γεγονός ότι είναι πλέον σε θέση να έχει πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια ακόμα και υπό αντίξωες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στις διεθνείς αγορές. Τρίτον, επιβεβαιώνεται ότι μετά και την επιτυχημένη ανταλλαγή ομολόγου του Δεκεμβρίου, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα το κόστος δανεισμού της. Την έξοδο στις αγορές εξάλλου χαιρέτησε ως εξαιρετικά θετικό σήμα και ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος χθες επισκέφθηκε τη χώρα μας. Τόσο μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, όσο και μετά τις υπόλοιπες συναντήσεις του και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο κ. Μοσκοβισί επανέλαβε τα όσα αποτελούν τους τελευταίους μήνες κοινό τόπο για τους αξιωματούχους των θεσμών οι οποίοι έχουν εμπλοκεί στο ελληνικό πρόγραμμα. Ότι η Ελλάδα βαδίζει με ομαλό και ασφαλή τρόπο προς το τέλος των μνημονίων και φυσικά ότι είναι εκτός πραγματικότητας τα σενάρια περί νέου προγράμματος. Επανέλαβε σαφώς σχετικά με το μηχανισμό εποπτείας που θα αποφασιστεί για μετά το πέρας του προγράμματος ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε και στις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Κατέστη λοιπόν ακόμα σαφέστερο κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε ως ελληνική κυβέρνηση στους τελευταίους μήνες. Πρώτον, ότι η έξοδος από τα μνημόνια είναι προδιαγεγραμμένη. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι από κανέναν η πρόθεση για ένα νέο πρόγραμμα. Και τρίτον, ότι η μεταμνημονιακή εποπτεία δεν συνιστά ειδικό καθεστώς, αλλά αντίθετα θα είναι μια διαδικασία στη βάση όσων έχουν ακολουθηθεί σε μια σειρά από χώρες, καθώς και των γενικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα ήταν ορθό όσοι πολιτεύονται κυνηγώντας ανεμόμυλους περί νέων μνημονίων διαιώνισης της λιτότητας να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τα όσα υπογράμμισε και χθες ο καθήλυνα αρμόδιος επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χώρα περνά σε μια νέα εποχή και η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο και με προσήλωση ώστε να διασφαλίσει ότι αυτή η μετάβαση θα γίνει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σταθερότητας για την ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόθεση για την οποία είμαι βέβαιος ότι θέλετε να ακούσετε, την υπόθεση της Νοβάρτης, θέλω να ξεκινήσω επισημένοντας μία πτυχή που φαίνεται ότι πολλοί στην προσπάθειά τους να υποβαθμίσουν τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ξεχνούν ή αποσιωπούν. Η υπόθεση της Νοβάρτης, αναμφισβήτητα και πανθομολογούμενα, αποτελεί διεθνές σκάνδαλο, καθώς τεκμηριώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αναπτύξει πρακτικές διαφθοράς σε μία σειρά από χώρες και αυτή τη στιγμή διεξάγονται αστυνομικές ή δικαστικές έρευνες σε τουλάχιστον 20 κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, δεν πρόκειται εδώ για κεραυνό ενεθρία, αλλά για μια πολύκροτη υπόθεση που θα απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα για αρκετά χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι σε μια αντίστοιχη περίπτωση, στην υπόθεση της Siemens που ξέσπασε το 2006, ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες και όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη χώρα μας, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας από την εισαγγελέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα πράγματα έχουν πλέον πάρει το δρόμο τους. Τις προηγούμενες μέρες η δικογραφία μελετήθηκε από τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να ενημερωθούμε αναλυτικά για το περιεχόμενο της δικογραφίας, να διερευνήσουμε τις κοινοβουλευτικές ενέργειες που οφείλουμε να κάνουμε, ώστε να ρίξουμε άπλετο φως στην υπόθεση, να διαβουλευτούμε και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Η βούληση λοιπόν του Πρωθυπουργού και Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, είναι να προτείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή για όλα τα πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Η προανακριτική επιτροπή, εφόσον συγκροτηθεί, θα αποφασίσει κατά τον νόμο για όλα τα νομικά και πραγματικά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον της. Σκοπός σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να είναι άλλος από τη διερεύνηση των καταγγελιών και τη συμβολή στην ανακάλυψη της αλήθειας όπως προβλέπει το Σύνταγμα και ο νόμος. Από την πλευρά της κυβέρνησης είναι δεδομένο ότι ο σεβασμός στο τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτος.
Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν είναι ηθική, πολιτική και νομική μας υποχρέωση να πράξουμε τα δέοντα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιδοθούμε σε κυνήγι μαγισσών. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα δείξουμε καμία πολιτική και ηθική επιοίκεια σε οποιονδήποτε αποδειχθεί ότι καταχράστηκε δημόσια εξουσία ή δημόσιο χρήμα. Περιμένουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα να δείξουν υπευθυνότητα, να σταματήσουν άμεσα τις προσβολές στη δικαιοσύνη που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της και απόλυτη και ρητή αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της. Ο σεβασμός στις αρχές του κράτους δικαίου δεν μπορεί να είναι à la carte. Αυτό, πρώτος απ' όλους, πρέπει να το σεβαστεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τα στελέχη της, που τις τελευταίες ημέρες, τελώντας σε προφανή πολιτικό πανικό, εξφενδονίζουν απειλές, επιχειρώντας να πλήξουν την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης, ή ακόμη, πράγμα που δεν θέλω να το πιστέψω, και να τρομοκρατήσουν τους προστατευόμενους μάρτυρες, αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση. Ένα τελευταίο σχόλιο αφορά το καθεστώς της προστασίας μαρτύρων. Χωρίς να μπω στην ουσία της υπόθεσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι το καθεστώς προστασίας μαρτύρων για υποθέσεις διαφθοράς ρυθμίζεται από διεθνείς συμβάσεις αλλά και από τον ελληνικό νόμο, έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε το 2014 επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Η προσπάθεια, επομένως, το διεθνώς αυτό προστατευόμενο καθεστώς να παρουσιαστεί ως καθεστώς κουκουλοφόρων δεν προσβάλλει την κυβέρνηση αλλά την ίδια την ελληνική δικαιοσύνη και τη διεθνή νομιμότητα. Ενώ τελικά καταλήγει να εξευτελίζει αυτούς οι οποίοι επιλέγουν ακριβώς αυτή την υπερασπιστική γραμμή. Παρακαλώ. Κύριε Αμάνη. Κύριε εκπρόσωπε, μεταξύ πολλών κατηγοριών που έχουν εκτοξεύσει την κυβέρνηση, στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και εμπλεκόμενοι στη δικογραφία, είναι και το εξής ερώτημα που προβάλλουν. Ο Πρωθυπουργός πριν από ένα περίπου χρόνο, λένε, ο κύριος Τσίπρας, είχε μιλήσει για σκάνδαλο Νοβάρτης. Οι καταθέσεις συμπληρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, τις τελευταίες εβδομάδες και μάλιστα μέρες. Άρα πώς ήξερε ο κύριος Τσίπρας ένα χρόνο πριν ότι έχουμε σκάνδαλο Νοβάρτης? Το δικό σας σχόλιο ποιο είναι? Καταρχήν, η υπόθεση της Νοβάρτης, κυρία Μάνη, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον που το ρωτάτε αυτό. Είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας στον παγκόσμιο τύπο πολύ νωρίτερα από τον Φλεβάρι, από τον Ιανουάριο του 2017. Δεκάδες δημοσιεύματα υπήρχαν και θέλω να σας θυμίσω ότι ένα χρόνο πριν ο φάκελος, η προκαταρκτική εξέταση από τις εισαγγελικές αρχές ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του κυρίου Κοντονή, ο οποίος απέστειλε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου φάκελο με τα δημοσιεύματα τα οποία είχαν έρθει στο φως, ζητώντας της να πράξει τα δέοντα ώστε να διαλευκανθούν όλα όσα είχαν δει ακριβώς, όλα όσα είχαν βγει στο φως από δημοσιογραφικές έρευνες, από δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου κλπ. Επομένως, πραγματικά δυνατό να κατανοήσω τι ακριβώς εννοούν όλοι όσοι λένε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε πριν από ένα χρόνο το γεγονός ότι υφίσταται σκάνδαλο Νοβάρτης. Όλος ο κόσμος το ήξερε και σε όλον τον κόσμο συμπεριλαμβάνονται κυβερνήσεις, δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα, το σύνολο δηλαδή της παγκόσμιας κοινότητας στην οποία η Νοβάρτης είχε αναπτύξει ή φέρεται να είχε αναπτύξει πρακτικές διαφθοράς. Παρακαλώ, κυρία Καντώνα. Κύριε εκπρόσωπε, η αντιπολίτευση βλέπουμε ότι κατηγορεί την κυβέρνηση για μια στημένη υπόθεση, μιλάει για αναξιοπιστία μαρτύρων και σήμερα είχαμε και άλλη μια παρέμβαση από τον κύριο Δημήτρη Καμένο, που είναι βουλευτής της πλειοψηφίας, που λέει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως η κυβέρνηση έχει σηκώσει τελικά πολύ ψηλά τον πήχη και στο τέλος περάσετε από κάτω? Δεν μας ενδιαφέρει να σηκώσουμε κανένα πήχη. Δεν μας ενδιαφέρει το τίποτα περισσότερο από το να αχυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Θα σας πω με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια ότι μια προανακριτική επιτροπή, η οποία διεξάγει προκαταρκτική εξέταση, σκοπό έχει να διερευνήσει αν και κατά πόσο μπορούν να ανεβρεθούν αποχρώσεις ενδείξεις, επαρχικές ενδείξεις, ικανοποιητικές ενδείξεις για την τέλεση αδικημάτων.
έτσι ώστε να καταλήξει τελικά στην άσκηση ποινικής δίωξης και από εκεί και πέρα η υπόθεση να πάρει και το δρόμο της κύριας ανάκρισης. Επομένως, το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε, η προκαταρκτική εξέταση δεν γίνεται για να καταδικάσει κανέναν. Η προανακριτική επιτροπή την οποία προτείνουμε θα διερευνήσει τα νομικά και πραγματικά ζητήματα και θα καταλήξει στο αν και κατά πόσο έχει την αρμοδιότητα ή μπορεί στοιχειοθετήσει επαρκείς ενδείξεις για τη δίωξη των προσώπων οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται. Επομένως, δεν καταλαβαίνω το σχολιασμό που λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις. Αν προέκυπταν επαρκείς ενδείξεις, θα βρισκόμασταν σε μια άλλη διαδικαστική φάση, η οποία είναι ένα βήμα μετά. Δεν βάζουμε λοιπόν το κάρο πριν από το άλογο. Η προανακριτική επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της, θα απαντήσει στα νομικά και πραγματικά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιόν της και από εκεί και πέρα η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Παρακαλώ, κυρία Αντωνίου. Κύριε εκπρόσωπε, στις συσκέψεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκε καθόλου το θέμα εάν τα αδικήματα για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις, όπως είπατε, είναι παραγεγραμμένα ή όχι? Συζητήθηκαν αρκετά νομικά και πραγματικά ζητήματα και αυτό το οποίο επιλέχθηκε ως modus operandi σε αυτή τη φάση είναι να ακολουθηθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή, η οποία θα απαντήσει και σε όλα τα νομικά ζητήματα που θα τεθούν ενώπιον της. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, θεωρείτε μάλιστα επ' αυτού κιόλας ότι το καλύτερος τρόπος για να έτσι δείξουν και λίγο την αθωότητά τους οι εμπλεκόμενοι θα ήταν να κάνουν αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Καμένος πριν από λίγες ημέρες, δηλαδή να παραιτηθούν των προνομίων του νόμου περί ευθύνης υπουργών και να πάνε κανονικά στην τακτική δικαιοσύνη και να βοηθήσουν τις έρευνες? Μιλάω για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι νομικά δυνατόν. Το ποινικός νόμος είναι αναγκαστικός νόμος. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε εκπρόσωπε, αν και δεν είναι δικό σας θέμα τώρα, πλέον το θέμα έχει περάσει στη Βουλή, έχετε όμως γνώση της δικογραφίας από ό,τι είπατε. Πόσο θα ήταν, κατά τη γνώμη σας, αν θέλετε, μου απαντάτε, ένα ικανοποιητικό διάστημα να ολοκληρώσει τις εργασίες της εξεταστικής? Δεν πρόκειται να βγω σε σχόλια για το τι θα κάνει η Προανακριτική Επιτροπή, κύριε Χατζηνικόλα. Η Προανακριτική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον εαυτό της. Παρακαλώ. Είπατε ότι περιμένετε την Προανακριτική Επιτροπή να αποφασίσει να δει αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Ο Πρωθυπουργός όμως την Τρίτη, στην ομιλία του, μίλησε για πατριωτισμό της μίζας, της διαφθοράς, της διαπλοκής. Ένα λόγο που ήταν πολύ επιθετικός. Στην ουσία ήταν σαν να προδίκαζε κάποιο αποτέλεσμα. Πώς συνδυάζεται ο λόγος του Πρωθυπουργού που μιλούσε για πατριωτισμό της μίζας με το γεγονός ότι τώρα μας λέτε ότι θα περιμένουμε την προανακριτική να δούμε αν υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις ώστε να ασχηθούν κατηγορίες και να πάμε σε δικαστήριο? Αμφισβητείτε το γεγονός ότι υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα τα οποία επί 40 χρόνια κυβερνούσαν τη χώρα και τα οποία ενεφάνιζαν εαυτούς ως πατριώτες και καταλήξαμε να γνωρίζουμε όλοι μας ότι έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς? Νομίζω ότι αυτή η γενική τοποθέτηση είναι μια κοινώς ομολογούμενη γνώση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δεν χρειάζεται να την σπουδαιολογήσουμε περαιτέρω. Είναι σαφές και δεδομένο ότι πολιτικά πρόσωπα και κυβερνήσεις του παρελθόντος ήταν εμπλεκόμενες σε υποθέσεις διαφθοράς. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είστε σε θέση να πείτε και εσείς αυτό που είπε ήδη ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους και από πού προκύπτει αυτό? Πρόκειται με βάση όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο οφείλουμε να βοηθήσουμε ώστε να διαλευκανθεί. Παρακαλώ. Επειδή από την κυβέρνηση έχετε ταυτίσει περίπου την ιστορία της Νοβάρτης όπως και αυτή της Siemens παλαιότερα, εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν η κυβέρνηση, είστε 3 χρόνια κυβέρνηση, έχει αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, αν έχει στραφεί εναντίον της συγκεκριμένης εταιρείας που υποτίθεται με βάση τα όσα αποκαλύπτονται έχει ζημιώσει το ελληνικό δημόσιο με τις τακτικές που ακολουθούσε, όπως είχε γίνει παλαιότερα και με τη Siemens. Αν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό, δηλαδή αν το ελληνικό κράτος θα στραφεί εναντίον της συγκεκριμένης εταιρείας. Είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε. Είναι γενικώς στις προθέσεις μας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε,
Η κυβέρνηση θα αποτανθεί στο δικαστικό συμβούλιο για να έχει γνωμοδότηση για το αν τα αδικήματα που περιγράφονται στη δικογραφία έχουν παραγραφεί ή όχι. Και επιπλέον, αν η γνωμοδότηση αυτή είναι υπέρ της παραγραφής, θα επιστρέψει ο φάκελος, φαντάζομαι, στη δικαιοσύνη. Έχετε μελετήσει και αυτό το ενδεχόμενο? Η κυβέρνηση έχει τη βούληση να προτείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα, μάλλον ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη βούληση να προτείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ενώπιον της οποίας θα τεθούν όλα τα νομικά και πραγματικά ζητήματα, όπως σας είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση. Κύριε εκπρόσωπε, η κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως αντιπρόεδρος της, κ. Γεωργιάδης, μιλάνε με ονόματα και λένε ότι η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, η Υπουργή Δικαιοσύνης, ο κ. Πολάκης, σε συνεργασία με εισαγγελικούς και άλλου είδους κρατικούς λειτουργούς, έχουν στήσει την υπόθεση. Μιλάνε ανοιχτά. Αυτή γίνεται η υπερασπιστική γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, θα σας πω το εξής, κύριε Κλαβδιανέ. Ο Πρωθυπουργός είναι πράγματι ένας ηγέτης διεθνούς κύρους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πλανητάρχης. Μου φαίνεται αρκετά περίεργο που ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί ότι έχει τέτοιες μαγικές δυνατότητες ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να μπορεί να στήσει μια σκευωρία, να οργανώσει μια σκευωρία η οποία περιλαμβάνει το Αμερικάνικο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το FBI, την Αμερικάνικη Πρεσβεία στη χώρα, προστατευόμενους μάρτυρες και μια σειρά από άλλες διαδικασίες οι οποίες οδήγησαν την υπόθεση εδώ που την οδήγησαν. Νομίζω ότι δεν είναι μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη υπερασπιστική γραμμή για τον κύριο Γεωργιάδη συγκεκριμένη, αλλά και για οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι όλη αυτή η τεράστια υπόθεση, η οποία όπως σας είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, έχει οδηγήσει σε δικαστικές και αστυνομικές έρευνες σε πάνω από 20 κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι μια σκευωρία της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι το λιγότερο γελίο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να απαντήσει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι αν ευθέως κατηγορεί εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς ότι ενεργούν στη βάση εντολών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι αποτελεί ευθεία προσβολή στην ελληνική δικαιοσύνη, την αξιοπιστία της, την ανεξαρτησία της και θέτει εξαιρετικά σημαντικά συνταγματικά και πολιτιακά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ευθέως λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να ονοματίσει τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς οι οποίοι κατά τη γνώμη του σε συμπαιγνία με την κυβέρνηση έχουν δημιουργήσει την υποτιθέμενη αυτή σκευωρία. Εδώ δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο. Σαφείς απαντήσεις περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, αυτό το οποίο οφείλει να γίνει είναι οι ίδιοι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί να τοποθετηθούν σε σχέση με όλα όσα η αξιωματική αντιπολίτευση και στελέχη της έχουν ισχυριστεί τις προηγούμενες ημέρες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Στις αρχές της εβδομάδας και αφού ξέσπασε το σκάνδαλο Νουβάρτης, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μια ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Πάτρα. Ήθελε ο Πρωθυπουργός να στείλει κάποιο μήνυμα με αυτή την επίσκεψη? Όχι, δεν νομίζω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, η ερώτηση αφορά το κυβερνητικό επίπεδο, όχι το δικαστικό. Και ακριβώς επειδή το σκάνδαλο στην Οβάρα είναι διεθνές, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή, σε επικοινωνία, σε συνεργασία με άλλες κυβερνήσεις για το θέμα? Ξέρετε ότι έχει κατατεθεί αίτημα δικαστικής συνδρομής στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της. Επομένως, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε επαφή και με ξένες κυβερνήσεις και συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της, και της αστυνομικής έρευνας, η οποία διεξάγεται σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διαφθοράς τις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η Νουβάρτης. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει ρωτήσει? Παρακαλώ. Επειδή είχατε επισκεφθεί τον Άριο Πάγο, θα ήθελα να ρωτήσω αν είχατε ενημέρωση, αν υπήρξε έγκριση του αντισαγγελέα του Άριου Πάγου για να μπουν οι μάρτυρες αυτές, ειδικό καθεστώς προστασίας.
Προς Θεού δεν είχα καμία ενημέρωση για την ουσία του φακέλου. Μετά τα δημοσιεύματα του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, επισκέφθηκα τον Άριο Πάγο για να έχω διαδικαστική ενημέρωση σε σχέση με το αν επίκειται διαβίβαση του φακέλου στην Ελληνική Βουλή. Διότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, που όπως γνωρίζετε τελικά αποδείχθηκε ότι εμπλέκει και πολιτικά πρόσωπα. Παρακαλώ. Επειδή είστε και νομικός, μπορείτε να μας διαφωτίσετε σε κάτι σε σχέση με τους προστατευόμενους μάρτυρες. Αν ξεκινήσει η προανακριτική, υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος αποκάλυψης τους, διότι τα πολιτικά πρόσωπα που θα κληθούν στη Βουλή, αν προχωρήσει η διαδικασία να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να γνωρίζουν τα πρόσωπα από τα οποία καταγγέλλονται. Εσείς ως νομικός μπορείτε να μας διαφωτίσετε πάνω σε αυτό. Θα σας πω το εξής σε ό,τι αφορά το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων για υποθέσεις διαφθοράς. Πρόκειται για καθεστώς το οποίο προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες. Πρόκειται για καθεστώς το οποίο προβλέπεται σε υποθέσεις διαφθοράς και στην ελληνική ένωμη τάξη από το 2014, όπως είπα και προηγουμένως. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής. Κατά τον ίδιο τρόπο που η ποινική διαδικασία λειτουργεί για τους απλούς Έλληνες πολίτες, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο πρέπει να λειτουργήσει και για τα πολιτικά πρόσωπα. Επομένως, σας ξαναλέω ότι η υπερασπιστική γραμμή την οποία ακολουθούν είναι μια υπερασπιστική γραμμή η οποία δείχνει το λιγότερο φοβικότητα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να έχουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από τους απλούς πολίτες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το καθεστώς προστατευόμενων μαρτύρων έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές δίκες που αφορούν είτε τρομοκρατία, είτε διαφθορά, είτε τα άλλα ποινικά αδικήματα για τα οποία προβλέπεται. Επομένως, δεν καταλαβαίνω αυτή τη σπουδή. Ο νόμος εξάλλου προβλέπει ότι ο μοναδικός αρμόδιος για να αποκαλύψει τα στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων είναι το δικαστήριο στην επακροατηρίου διαδικασία. Επομένως, οποιοδήποτε άλλο αίτημα γίνεται από τη μεριά πολιτικών προσώπων, θεωρώ ότι έχει ως στόχο ή θα μπορούσε να έχει ως στόχο τον εκφοβισμό ακριβώς αυτών των μαρτύρων. Επομένως, εδώ πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι με σαφήνεια και καθαρότητα. Θα εφαρμοστεί ο νόμος έτσι όπως αυτός ψηφίστηκε το 2014 από την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία Σαμαρά Βενιζέλου, ή τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία φέρεται να εμπλέκονται θέλουν διαφορετική ποινική μεταχείριση από αυτήν που προβλέπει ο ελληνικός νόμος για όλους τους Έλληνες πολίτες? Απλά ερωτήματα, καθαρά, χωρίς προσπάθεια πολιτικολογίας, χωρίς προσπάθεια να θολώσουμε τα νερά. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, υπήρξε σήμερα συνάντηση του κυρίου Καμένου με τον Πρωθυπουργό και αν υπήρξε, είχε να κάνει με τη δικογραφία για τα θέματα της Σαουδικής Αραβίας? Όχι, βέβαια. Όχι, παρακαλώ. Δεν υπήρξε συνάντηση. Όχι, βέβαια. Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε συνάντηση. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω αν αποδοκιμάζεται τη δήλωση του κυρίου Δημήτρη Καμένου ότι από τις καταθέσεις δεν προκύπτει χρηματισμός πολιτικών προσώπων. Σας είπα, είναι προφανές ότι κάνουμε προανακριτική επιτροπή ή ότι προτείνουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να δούμε αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις σε σχέση με τα όσα καταγγέλλονται από τους προστατευόμενους μάρτυρες της δικογραφίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, επομένως δεν έχω να κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο. Επ' αυτού, παρακαλώ. Προφανώς εσείς δεν εκπροσωπείτε τους ΑΝΕΛ, εκπροσωπείτε την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν οι ΑΝΕΛ. Για την πρόταση που θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική επιτροπή κλπ. Την έχετε συζητήσει με τον κυβερνητικό σας εταίρο? Είναι συμφωνεί ο κυβερνητικός σας εταίρος σε αυτή την πρόταση? Σας είπα ότι αυτή η πρόταση είναι πρόταση την οποία θα καταθέσει ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ θα συζητήσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα, για την υπόθεση του Mega Channel. Χθες ο επιχειρηματίας ο κύριος Βαρδινογιάννης ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Τηλέτυπος και ότι από τους 17 μισθούς που οφείλονται στους εργαζόμενους θα καταβάλει μόνο 700 χιλιάρικα που αντιστοιχούν περίπου σε έναν μισθό και παρέπεμψε για τα υπόλοιπα στους άλλους, τους παλαιούς μετόχους. Θέλω να ρωτήσω καταρχήν αν γνωρίζετε να υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου μεγάλο μέσο ενημέρωσης να οφείλει 17 μισθούς και η κυβέρνηση να παραμένει απαθής, και αν η κυβέρνηση
προτίθεται να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, έτσι ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και οι μέτοχοι του ΜΕΓΑ να καταβάλουν στο ακέραιο τους 17 μισθούς που οφείλουν στους 420 εργαζόμενους και τις αποζημιώσεις. Ευχαριστώ. Οι διοικητικοί μηχανισμοί και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας, να είστε βέβαιος, ή μάλλον θα πρέπει να σας θυμίσω ότι έχουν κάνει αλλεπάλληλες ενέργειες και έχουν προχωρήσει σε αλλεπάλληλες διοικητικές ενέργειες, έτσι ώστε να εφαρμοστεί η νομιμότητα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν και από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε να τηρηθούν όλα όσα προβλέπονται από τον ελληνικό εργατικό νόμο. Παρακαλώ. Για ένα ερώτημα για το μακεδονικό. Κοτζιάς και Δημητρόφ, την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουν επί του συμφώνου που έχει προετοιμάσει, θα προετοιμάσει η ελληνική πλευρά. Θα συζητήσουν επί όλων των ανοιχτών θα είναι θεμάτων το σύμφωνο την επόμενη... στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Σχετικά με τις συζητήσεις για το χρέος, ο μεγάλος συνασπισμός που έχει σχηματιστεί πλέον στη Γερμανία... Όχι ακόμα. Τόσο πλησιάζουμε. Θα βοηθήσει? Οι αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017 είναι αρκετά σαφείς σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της διαδικασίας αλλά και του πλαισίου εντός του οποίου θα διεξαχθούν οι συζητήσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το μεσοπρόθεσμο διάστημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ. Επομένως, όλες οι κυβερνήσεις αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διαπραγμάτευση αυτή θεσμοί θα πρέπει να διασφαλίσουν ακριβώς την τήρηση αυτού του ορίου του 15% στις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας. Πρόκειται δηλαδή πέραν της πολιτικής βούλησης και για νομική υποχρέωση. Παρακαλώ. Μια τελευταία ερώτηση. Για το θέμα των Σκοπίων. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και πολλοί πολιτικοί παράγοντες στη χώρα μιλούν για την ανάγκη άμεσης αλλαγής του συντάγματος της γειτονικής χώρας για τα ζητήματα του αλυτρωτισμού. Η κυβέρνηση το θέτει αυτό μετεπιτάσσεως οποιαδήποτε συμφωνία έρθει, οποιαδήποτε στιγμή. Το έχουμε πει με τον πιο καθαρό, με τον πιο σαφή και ευκρινή τρόπο. Θέλουμε σύνθετη ονομασία η οποία θα ισχύει έναντι όλων και για όλες τις χρήσεις. Το έναντι όλων λοιπόν προϋποθέτει και την αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος. Χωρίς αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας της γείτονος δεν μπορεί να υπάρξει η προϋπόθεση του έναντι όλων. Αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας για την ταυτότητα του λόγου απαιτεί και τροποποίηση του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Επομένως, νομίζω ότι η ερώτησή σας έχει απαντηθεί. Μόνο για το όνομα, κύριε εκπρόσωπε. Αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Έχουμε πει ότι θα πρέπει ενδεχομένως να. Όχι ενδεχομένως, έχουμε πει ότι εφόσον υπάρχουν και διατάξεις του γειτονικού συντάγματος οι οποίες θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε αλυτρωτισμό, θα πρέπει και αυτές να αναθεωρηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.